30 χρόνια, κυρίες και κύριοι, για παραλίμπικοι αγώνες είναι μια γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού που δίνει την ευκαιρία στην νεολαία των νησιών του Αιγαίου να βρεθεί μαζί και της δίνει κίνητρο για να συνεχίσει να προσπαθεί, να αγωνίζεται, να διακρίνεται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από το ΣΕΓΑΣ σε όλους όσους έχουν συμβάλει στη διεξαγωγή των αγώνων στα 37 χρόνια, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στις περιφέρειες, στους δήμους, ειδικά φέτος στο Δήμο της Κόρ, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε όλα τα στελέχη της διοργάνωσης. Ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ στις αθλήτριες, στους αθλητές, στους προπονητές, τα σωματεία που στηρίζουν αυτούς τους αγώνες και το πιο μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς και τις οικογένειες των αθλητριών και των αθλητών για τη στήριξη που δίνουν στα παιδιά τους προκειμένου να κάνουν αθλητισμό. Καλό αγώνα σε όλους. Εκεί να παραμείνετε, Πρόεδρε. Παρακαλείται ο κύριος Υπουργός για να προβεί στην κήρυξη έναρξης των αγώνων. Κήρυξη έναρξης αγώνων από τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ στους 30ους Αιγαιοπαιολιακήτικους αγώνες, τους αγώνες που επί 32 χρόνια φέρνουν κοντά τους αθλητές του Αιγαίου, τους δίνουν το κίνητρο να αγωνιστούν και τους δίνουν και τη δυνατότητα για πρώτη φορά ίσως να γνωρίσουν τους συναθλητές στο Αιγαίο. Αυτοί οι αγώνες είναι γέφυρα πολιτισμού, γέφυρα φιλίας σε όλα τα νησιά και επομένως ελπίζοντας να έχουμε άλλους 30 αγώνες, θέλω να ευχαριστήσω το ΣΕΓΑΣ για τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και διοργανώνουμε μαζί αυτούς τους αγώνες και με αυτή την ευκαιρία κηρύσω την έναρξη των 30ων Αιγαιοπαιολιακήτικων αγώνων εδώ στην ΚΟΠ. Να είστε καλά. Η Οργανωτική Επιτροπή θα βραβεύσει κάποιους σπουδαίους αθλητές του παρελθόντος, ξεκινώντας από την κυρία Νίκη Ξανθού, της οποίας τη βράβευση θα πραγματοποιήσει ο κύριος Υπουργός. Να πούμε δύο λόγια για το τι έχει πετύχει η κυρία Ξάνθου στη μακρόχρονη καριέρα της. Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1973 στη Ρόδο. Θεωρείται και όχι άδικα η κορυφαία αθλήτρια του μήκους όλων των εποχών για τη χώρα μας. Το 1996 ήταν τέταρτη στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα με επίδοση 6,97 μέτρα. Το 1997 ήταν δεύτερη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αθήνας με επίδοση 6,94. Το 2002 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού ήταν πρώτη με 6,74. Αλλά για να καθίσει κανείς να απαριθμίσει όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες μπορεί να μιλάει κανένα δεκάλεπτο. Επομένως δεν είναι της παρούσης και θα προχωρήσουμε στη βράβευση. Μισό λεπτό. Από εδώ παρακαλώ, από εδώ. Εντάξει. Για να μην στείλει. Παρακαλείται ο αθλητής Μαλλιός Γιάννης στον χώρο των απονομών. Παρακαλείται για την βράβευσή του ο δήμαρχος ΚΟΝ κύριος Κυρίτσης. Μέχρι να αρχίσει λοιπόν η κίνηση της βράβευσης, να πούμε ότι ο καλλινιακής καταγωγής
Γιάννης Μαλλιός, γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1987. Ανδρώθηκε αθλητικά σιγό στο Σύλλογο Ιπποκράτη υπό την καθοδήγηση του πρώτου προπονητή του, του Γιάννη Τρικύλη. Αφού διέπρεψε στις μικρές κατηγορίες, όταν μεγάλωσε ηλικιακά, είχε ως προπονητή το σπουδαίο Δημήτρη Παπαθεοδόρου, που είναι και σήμερα προπονητής του Έρδαμου, και έφτασε στο απόγειο της αθλητικής του επίδοσης. Στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης εφήβων το 2005 και επίσης συμμετείχε στην Ολυμπιάδα του Πεκίνου. Κύριε Δήμαρχε. Παρακαλείται ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Συναντινός, να βραβεύσει μια σπουδαία αθλήτρια, την Αγγελική Τσιολακούδη. Η Αγγελική Τσιολακούδη υπήρξε μια σπουδαία αθλήτρια από τη Μυτιλήνη, είχε προπονητή τον Γρηγόρη τον Κοντό και είχε σπουδαίες διακρίσεις στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Εφήβων Νεανίδων, ήταν 5η, 8η στο Παγκόσμιο Ανδρών και Γυναικών, 1η θέση, 2η θέση, 3η στους Μεσογειακούς Αγώνες και μάλιστα είχε 2 συμπεριδοτές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2000 και το 2004. Πήρε την 1η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στον Μπρούνο Τζάολι και με ανέθετες βαλκανικές νίκες. Συγχαρητήρια, Αγγελική. Παρακαλείται ο κύριος Γιάννης Γιαννέλης να βραβεύσει την Γαλινιά Πρωταθλήτρια Χρυσοστομία Ιακώβου. Για την Χρυσοστομία Ιακώβου τα ξέρω απ' έξω. Λοιπόν, γεννήθηκε το 1971 στην Γάλιμνο. Εκεί λοιπόν την ανακαλύψαμε σε κάτι αγώνες νεότητος όπως ήταν το αθλητισμός και παιδί. Ξεκίνησε λοιπόν την καριέρα της κερδίζοντας τους πρώτους αγώνες στα Νικαγόρια, στην Κέφαλο. Αργότερα η εξέλιξή της με προπονητή ομάδα το Μάμα το Χαρμαντά υπήρξε εντυπωσιακή. Αφού κέρδισε σειρά πρωταθλημάτων στις διάφορες κατηγορίες, έγινε η πρωταθλήτρια Ελλάδος καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 10 χιλιόμετρα με επίδοση 32-18. Στέφθηκε Μεσογειονίκης, πολλές φορές πρωταθλήτρια Βαλκανικών Αγώνων και σειρά άλλων σπουδαίων διακρίσεων. Σε ευχαριστούμε, Χρυσούλα. Παρακαλούμε τον κύριο Παναγόπουλο, πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, να βραβεύσει τον κύριο Μαρτζανίδη, ένα σπουδαίο αθλητή, ο οποίος ήταν τρίτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών στη Λιθουανία το 2005, 13ος στο Πεκίνο το 2006, τελικός στη Λιθουανία, 7ος στο Μπρούνο Τζάολι, 15ος στο Ευρωπαϊκό Ανδρών στην Ολλανδία το 2006, και 8ος στους Μεσογειακούς Ανδρών στην Ισπανία. Βεβαίως έχει και 6 βαλκανικά μετάλλια, 4 χρυσά και 2 αργυρά. Η πρώτη του καλοκαιριούς αγώνας ήταν στην Καλονή το 2000. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, καθώς και τον αθλητή Μετζανή. Συγχαρητήρια. Παρακαλείται λοιπόν η Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Νάκη Ευρυδίκη, να βραβεύσει τον Μερούση, τον Χριστόφορο Μερούση. Η πρώτη συμμετοχή του Χριστόφορου ήταν στην Μήλο το 1997, με προπονητή τον Γιάννη Τζίκα και σύλλογο τον ΑΣΥΜΑ ΕΦΙΒΟΚΙΡΟΥ. Συμμετοχές του περίπου 14. Μεγαλύτερη διακρίση του με την εθνική ομάδα ήταν η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Τρίτος στους Ευρωπαϊκούς Εφήβων στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια, 8ος Παγκόσμιους των Παίδων, ένοτος στους Ευρωπαϊκούς Παίδων, έκτος στους Μεσογειακούς 10 χιλιόμετρων και επίσης πάρα πολλές φορές πρωταθλητής Ελλάδος. Συγχαρητήρια, Χριστόφορο. Θερμή παράκληση για μια ομαδική φωτογραφία με τους βραβευμένους και τους βραβεύσεντες.